Τι γίνεται τώρα, πώς κερδίζετε ένα τέτοιο μάτσο που θες και τη διαφορά και θες και να αφήσεις πίσω μια απογοήτευση της προηγούμενης μέρας? Εντάξει, απογοήτευση την έχουμε αφήσει ήδη πίσω. Δεν τα καταφέραμε, κάναμε μια σημαντική προσπάθεια. Από εκεί πέρα, από χθες το βράδυ, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για την Τσεχία. Ξέρουμε όλοι τις συνθήκες του παιχνιδιού ακριβώς, ξέρουμε τη διαφορά που χρειάζεται, ξέρουμε ότι πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια. Και ήδη στο πρωινό meeting αυτό μιλήσαμε με τα παιδιά, δείχνοντας και κάποια κομμάτια από το παιχνίδι της Τσεχίας. Κοίταξε, είναι καταστάσεις δύσκολες, αλλά είναι καταστάσεις που τις ζούμε καθημερινά στα πρωταθλήματα το καθένας. Πάντα χρειάζεσαι μια διαφορά για διάφορους λόγους, για να επιβιώσεις, για να κερδίσεις, να πας σε ένα Final Four, σε ένα Final Eight, οτιδήποτε. Έτσι είναι και τώρα. Όλα τα παιδιά το ξέρουν, όλοι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλάζει κάτι στο συνολικό σχέδιο της ομάδας, στη συνταγή, στην τακτική? Κοίταξε, αμυντικά η κάθε ομάδα έχει το δικό της προσανατολισμό. Δηλαδή, αύριο θα πάμε για κάποια άλλα πράγματα σε σχέση με αυτά που παίξαμε τους Αμερικάνους με τις προηγούμενες ομάδες. Θέλω να πιστεύω θα είμαστε πιστοί στο μεγαλύτερο ποσοστό ώστε να τα καταφέρουμε. Από εκεί πέρα, επιθετικά προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο τις επιθέσεις μας ώστε πάνω σε αυτό που αντιμετωπίζουν κυρίως με τον Γιάννη και να δώσουμε αυτοπεποίθηση με κάποιες άλλες φάσεις σε κάποια άλλα παιδιά. Γιατί κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα. Αν δεν λειτουργήσει και δεν βρούμε δεύτερο και τρίτο πόλο στο σκοράρισμα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Έτσι. Οι συνθήκες δημιουργούνται, πρέπει να το πετύχουμε. Από αυτό το κομμάτι που λες ότι κουβεντιάζεται και αναλύεται, ναι. Εάν δεν είναι κρατικό μυστικό που λέει ο λόγος, ποιο είναι το πρώτη της προτεραιότητας και είναι και το δυνατό κομμάτι του παιχνιδιού των Τσέχων που πρέπει οπωσδήποτε να το αναγκαιτήσουμε? Κοιτάξτε, η δημιουργία του Σατοράσκη είναι το πιο δυνατό κομμάτι και είναι ένα παίκτη ο οποίο, αν και δεν είναι ο σκόρερ τη ομάδα με την έννοια ότι παίρνει τι περισσότερε μπάλε και με διάφορου τρόπου προσπαθεί να σκοράρει, είναι ο παίκτη όμω που δίνει ενέργεια, δημιουργεί και από αυτόν εξαρτούνται πάρα πολύ. Δηλαδή, θα έλεγα ένα παράδειγμα ότι ο ψηλό στο πέντο Μπάλτβικ εξαρτάται κατά 99% το παιχνίδι του από τη δημιουργία του Σατοράνσκι. Λοιπόν, άρα ο πρώτος στόχος είναι να πέσουμε σε αυτόν, να μπορέσουμε να καλύψουμε και με τα μεγάλα κορμιά που έχουμε και με συνεργασίες με τους ψηλούς τη δημιουργία, την πάσα και έτσι να περιορίσουμε τις επιλογές που έχουν στην επίθεση. Αυτό είναι σαν ένας βασικός και πρώτος προσανατολισμός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα. Παίζουν με πίκ και ρολ, coach. Ναι, με πίκ και ρολ. Είχαμε πρόβλημα μέχρι τώρα στην άμυνα 2-2. Εντάξει, είχαμε πρόβλημα ανάλογα κάποια σχήματα που χρησιμοποιούσαμε και ανάλογα την ομάδα που είχαμε απέναντί μας. Το θέμα είναι ότι παίζουν με pick and roll βέβαια. Απλά αυτός έχει ένα δυναμικό πέρασμα, πηγαίνει στο καλάθι όλο μέσα, εκμεταλλεύεται το ύψος που έχει σαν γκάρ. Και μετά σε δεύτερο βαθμό, κάποιες άλλες επιλεγμένες κινήσεις είναι που προσπαθεί να αξιοποιήσει τους συμπαίκτες του. Το πρώτο είναι αυτό το aggressive που έχει που πάει στο καλάθι και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Εμείς στην επίθεσή μας τι θα αλλάξουμε? Εμείς αυτό που είπα πριν, προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα με την έννοια να βρούμε πιο σωστή κατάληξη, πιο εύκολη πάσα. Αλλά εγώ αυτό που συνεχίζω να λέω στα παιδιά και πιστεύω και για μένα είναι το πρώτο, είναι η αυτοπεποίθηση. Αν αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση, και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που δεν έχουμε, έχουμε την ικανότητα, έχουμε καλούς παίχτες. Μπορεί να μην έχουμε το μεγάλο σουτέρ, αλλά είναι αξιόπιστη και πρέπει να βρούμε τη λύση εκεί. Υπάρχει πολύ άγχος, coach. Εντάξει, υπάρχει άγχος γιατί όλοι θέλουν να πετύχουν. Κάναμε ένα λάθος στο παιχνίδι με τη Βραζιλία, μας κυνηγάει, κάπου έχει επιβαρύνει τα πράγματα, αλλά κάπου και εμείς πρέπει να αντιδράσουμε. Και αυτό θα έρθει από την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να το κάνουμε και να είμαστε πιο αποφασιστικοί σε επιλογές και πιο ξεκάθαροι. Για άλλη μια φορά, εχθές είχαμε ανοιχτά σουτ αρκετά. Εντάξει, πρέπει να αυτό μας προβληματίζει, γιατί δεν παίρνουν αυτά τα σουτ και γιατί κάποια στιγμή διστάζουμε. Δεν πρέπει να διστάζουμε, πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και όταν η μπάλα έρθει στα χέρια μας και είμαστε η επιλογή, να το εκτελέσουμε. Στο χθεσινό μάτς ακριβώς που δεν ήταν χωρίς αύριο, ναι. Βλέπαμε αυτό τη δεύτερη σκέψη που είτε έφερνε χειρότερο σουτ από την πρώτη γρήγορη εκτέλεση, είτε δεν γινόταν η εκτέλεση. Εντάξει, δεν ήταν χωρίς αύριο, έχεις δίκιο, αλλά είχες έναν πολύ δυναμικό αντίπαλο απέναντί σου, οι οποίοι είχαν ένα τρομερό rotation, ειδικά με τα σχήματα. Όπως είδατε, απέφυγε να παίξει με πολύ ψηλούς παίκτες. Χαρακτηριστικό ότι άφησε το Λόπεζ εκτός παιχνιδιού, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή, στα βίντεο, στα προηγούμενα παιχνίδια, αυτοί είχαν όλοι ένα δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο συμμετοχής, το οποίο εμάς θα μας διευκόλυνε πολύ. Από εκεί πέρα κάναν τρομερό rotation, πηγαίναν με δύναμη πάνω στην μπάλα και δυσκολεύανε το σουτ, κάποια σουτ. Κάποια όμως τα καταφέραμε, αλλά δεν είχαμε το αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι έχουμε αδύρυτο ανάγκη να νικήσουμε με 12 πόντους, ναι. Αυτό αφήνει περιθώρια να ρισκάρουμε, δεν ξέρω, δεν ρωτάω συγκεκριμένα, σε κάποια στοιχεία του παιχνιδιού, αν ας πούμε υπόθεση εργασίας του 35 το μάτς είναι χ. Εντάξει, αυτό θα μας... Παίζεται, είναι στον ίδιο πόδι. Εντάξει, αυτό θα μας το δώσει το παιχνίδι. Ναι. Δεν μπορώ να προβλέψω τώρα πώς θα είναι. Έχει στο μυαλό πάντως
πλάνα. Έχουμε διάφορα, ναι. Και το καλό ξεκίνημα ή το κακό ξεκίνημα και ανάλογα τη συνέχεια που θα έχουμε. Αυτά εντάξει, όπως θα μας τα δώσει το παιχνίδι. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες παραλλαγές, όπως σας είπα και πριν, όσον αφορά την άμυνά μας. Και ποντάρουμε ότι με το κομμάτι αυτό θα δημιουργήσουμε μια σύγχυση ώστε να βρούμε μπάλες και να βγάλουμε κάποιους εύκολους πόντους στον ευνηδιασμό. Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να είμαστε αύριο, αφού το συζητάμε έτσι πιο συνεπείς και πιο δυναμικοί, είναι το επιθετικό rebound. Να εκμεταλλευτούμε το μέγεθος που έχουμε, να πιέσουμε κοντά στο καλάθι και να κερδίσουμε κάποιες μπάλες στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, γενικά ψάχνουμε τους εύκολους πόντους που θα δημιουργήσουν πιθανόν μια διαφορά και να κουμαντάρουμε εμείς το παιχνίδι μετά με διαφορετικούς όρους. Coach, νωρίτερα ο προπονητής της Τσεχίας είπε ότι θα παίξει τον Γιάννη 4 εναντίον 1. Δηλαδή, κάθε φορά που θα κατεβαίνει με την μπάλα θα έχει ένα τείχος μπροστά του. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Πώς να το αντιμετωπίσουμε? Αυτό πρέπει να πασάρει. Όλοι αυτό κάνουν. Εντάξει, προσαρμόζονται πάνω του. Σε κάποιο σημείο ο Γιάννης αντιδρά. Σε κάποιο σημείο, όταν φεύγουν οι μπάλες από τα χέρια του Γιάννη, θα πρέπει να βρούμε τη λύση. Αυτό που είπα και πριν. Εντάξει, παιδιά, δεν έχουμε. Οι παίκτες μας είναι πολύ καλοί και αξιόπιστοι. Πιστεύω ότι έστω και έτσι θα δικαιωθούν. Θανάση, δεν πιστεύει κανείς. Φαντάζομαι κανείς μας ή κανείς από αυτούς που είναι στην Ελλάδα ότι ο Γιάννης θα κόταν εδώ και θα βάζει 50 από τους. Εντάξει, νομίζω ότι όποιος ξέρει τις διαφορές το καταλαβαίνει. Αυτό το γεγονός, ας πούμε, δεν λέω, είναι ίσως κακή έκφραση δική μου, ότι τον διαβάζουν εύκολα ή τον αντιμετωπίζουν με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, ο άλλος έπαιξε χθες με 4 στην ευθεία, ας πούμε, το ένα το άλλο, με Γκαρσία, με το ένα με το άλλο, έχει δημιουργήσει την ομάδα την ανάγκη να αναδιαμορφώσει με σούτο του τουρνουά πλάνα που εθεωρούν το, ας πούμε, θέσφατα και στεγανά στο παιχνίδι. Να παίξουμε και με 3 αγκάρ. Ναι, να παίξουμε το ένα, να παίξουμε το άλλο. Δηλαδή. Άμα μου βρείτε τα 3 αγκάρ, εντάξει, θα τους βάλουμε. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε 4 αγκάρ. Αυτή τη στιγμή όλα και όλα. Είχαμε τον Κώστα που ερχόταν από ένα τραυματισμό, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπήκε με συνθήκες ειδικής ανάγκης. Το καλό είναι ότι μέχρι σήμερα πάει μόνο καλύτερα, δεν έχει βγάλει ούτε τον παραμικρό πόνο, ας πούμε, και αυτός αρχίζει και φορμαρίζεται καλύτερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι σημαντικό, είδατε και χτες, ότι έτσι όπως παίζουν οι ψηλοί τα pick and roll, χρειαζόμαστε αυτό το shoot από τη μέση απόσταση, στο οποίο ο Κώστας είναι από τους κορυφαίους. Λοιπόν, αυτό είναι καθαρά θέμα φορμάρισμα για αυτόν. Δεν είναι ούτε απόφαση, ούτε διστάζει, ούτε τίποτα. Είναι καθαρά θέμα φορμάρισμα για να βρει να βάλει 3 και 4 συνεχόμενα. Αν αυτό συμβεί αυτόματα και χωρίς να έχει γίνει τίποτα άλλο, ευνοεί το Γιάννης. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο. Αυτό, αν γίνει μόνο, ευνοεί το Γιάννης αυτόματα. Βρίσκει το χώρο για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα. Οπότε χρειαζόμαστε τέτοιες λύσεις που γίνονται στο παιχνίδι, αλλά δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα. Ναι. Βλέπεις γενικότερα στο ξενοδοχείο, στην καθημερινή επαφή με τους παίκτες, μια διαφορετική θέληση απέναντι στο συγκεκριμένο μάτσο? Εντάξει, σίγουρα αυτή τη στιγμή ο εγωισμός του καθενός και η προσωπικότητα, γιατί ακριβώς και διαθέτουμε τέτοιο και έχουμε τύχη να διαθέτουμε και εξαιρετικούς χαρακτήρες, έχει ενεργοποιηθεί στο maximum, δεν πάει παραπέρα. Κανείς δεν θέλει να φύγει. Όλοι θέλουμε να συνεχίσουμε, πρώτα απ' όλα οι ίδιοι παίκτες, και αυτό είναι και στις κατηδίες συζητήσεις και μαζί με εμάς και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ομάδας. Σε αυτό το κομμάτι σας έχω πει πάλι, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, λειτουργούμε πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το παρουσιάσουμε μέσα στο γήπεδο τόσο καλά έτσι όπως θα θέλαμε. Και μπαίνει ένα άγχος με βάση το αποτέλεσμα ή κάποιες κακές επιλογές. Εντάξει, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούν όλοι. Πραγματικά δεν νιώθω κάποια πίεση. Το παιχνίδι έχει τις ιδιαιτερότητες του, όπως είπατε και εσείς, αλλά πιστεύω θα ανταποκριθούμε. Δεν θα έχουμε. Είπατε και ο Θανάση είναι σοβαρό ή όχι? Όχι, έχει μια. Στην αρχή φοβηθήκαμε για κάποια ρογμόδες, ας πούμε, κατάσταση, αλλά δεν είναι. Έχει μια θλάση από το χτύπημα. Αύριο θα είναι κανονικά στο παιχνίδι. Ναι. Όχι, είπατε για τα επιθετικά rebound, αλλά είχαμε θέμα και με τον Μπάβλιν που έκανε μεγάλη ζημιά χθες στη Βραζιλία. Είναι, ναι, και το αμυντικό rebound ένα κομμάτι σημαντικό, εξίσου. Δώσουμε δεύτερες επιθέσεις, βάλαμε. Βέβαια και είναι σημαντικό. Βέβαια και είναι σημαντικό. Μέχρι τώρα το ελέγχουμε αρκετά καλά. Αλλά εντάξει, ο Μπάβλιν έκανε αυτό που δεν κάναμε εμείς με τη Βραζιλία. Τελείωσε τις φάσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Αλλά έχουμε και εμείς παιδιά που είναι έτοιμα να το ματσάρουν και να παίξουν καλά. Δεν έχουμε σε αυτό το θέμα. Θέμα είναι να είμαστε δυναμικοί την ώρα, την κατάλληλη στιγμή, εκεί που πρέπει, στην απόφαση, τη διεκδίκηση και αυτά, να είμαστε πρώτοι εμείς.